ιδιαίτερα ή τμήμα. Ιδού το ερώτημα. Μια μανούλα με ρωτάει προχθές, Βαγγέλη μου, θέλουμε να κάνουμε ιδιαίτερα με τα παιδιά μας. Μας εξυπηρετείτε? Εννοείται, της λέω, προσφέρουμε και ομαδικά και ατομικά μαθήματα. Μου λέει, για πες μου λιγάκι, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Και καθώς της εξηγούσα, σκεφτόμουν να αυτό πρέπει να το κάνω ένα βίντεο και να εξηγήσω σε όλους ποια, σύμφωνα με τη δικιά μου άποψη, είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ιδιαίτερων μαθημάτων συγκριτικά με τα ομαδικά μαθήματα. Γενικότερα να πω ότι θεωρώ τα ιδιαίτερα μία λύση όταν πια το ομαδικό μάθημα δεν εξυπηρετεί. Τι εννοώ? Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι το ομαδικό μάθημα, το τμήμα, ο ανταγωνισμός με ευγένεια, ο υγιής ανταγωνισμός, η διάδραση, η κοινωνικοποίηση που μπορεί να σου προσφέρει το τμήμα και πάνω απ' όλα φυσικά η χαρά και η ευχαρίστηση το να μαθαίνεις με άλλους ανθρώπους της ίδιας ηλικίας δεν μπορούν να συγκριθούν με τίποτα. Πάντοτε λέω χαρακτηριστικά, εμένα και τα τρία μου παιδιά δεν έχουν κάνει καθόλου ιδιαίτερο, έχουν παρακολουθήσει μόνο τμήματα. Και θα μου πεις μετά, δηλαδή Βαγγέλη, τα ιδιαίτερα τα αποκλείουμε, μια άσχημη λύση? Φυσικά και όχι. Έχουν και αυτά τα πλεονεκτήματά τους. Και ποια είναι? Ότι αρχικά προσαρμόζονται στο πρόγραμμα και τις ανάγκες των μαθητών. Ιδιαίτερα όταν έχουμε παιδιά με πολύ απαιτητικό πρόγραμμα, είτε επειδή είναι αθλητές, είτε επειδή το σχολείο τους είναι απαιτητικό, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, μπορεί να προσαρμοστεί. Δύο παρατηρήσεις εδώ πέρα. Ένα, εννοείται ότι δεν μπορείς να κάνεις μισή ώρα ιδιαίτερο την εβδομάδα για να βγάλεις τις 4 ώρες που κάνουμε στο τμήμα. Αυτό είναι αδύνατον. Εκτός και αν ο δάσκαλός σας είναι μάγος, οπότε θα θέλω να το γνωρίσω. 2. Εννοείται ότι το γεγονός ότι θα κάνεις ιδιαίτερα δεν σημαίνει ότι θα βγάλεις 4 τάξεις σε μία χρονιά. Το ιδιαίτερο πηγαίνει ακριβώς με το ρυθμό του μαθητή. Που σημαίνει ένας καλός μαθητής μπορεί να το τρέξει λιγάκι, ένας αδύναμος μαθητής θα πάει λίγο πιο αργά. Ποιο είναι ένας άλλος κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε πολλές φορές όταν κάνουμε ένα ιδιαίτερο με έναν ιδιαίτερα έξυπνο, αλλά όχι δουλευταρά μαθητή? Κατορθώνει και χειραγωγεί το ιδιαίτερο. Και θα μου πεις, τι σημαίνει χειραγωγεί το ιδιαίτερο? Ιδιαίτερα όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτσι ένα γλυκούλι παιδάκι, αγοράκι, κοριτσάκι, δεν έχει σημασία, κερδίσει τη συμπάθεια του δασκάλου του, θα βρει τον τρόπο έτσι ώστε να διαβάζει τόσο όσο χωρίς να κουράζεται και θα φροντίσει να περάσει τη χρονιά του όσο πιο ήρεμα γίνεται. Συνειδητά εννοείται πως όχι. Ασυνείδητα γίνεται η όλη διαδικασία. Ενώ αντίθετα στο τμήμα υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο lesson plan, ή τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρχει, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι που πρέπει να γίνουν τόσο ένα μάθημα όσο και ένα σχολική περίοδο, και αυτά θα προχωρήσουν και θα γίνουν για το σύνολο των μαθητών, είτε κάποιος θέλει να χαλαρώσει λίγο παραπάνω, είτε όχι. Οπότε, ως αποτέλεσμα, κάποιος ο οποίος ένα ιδιαίτερο θα το πήγαινε λίγο πιο χαλαρά, θα αναγκαστεί να τρέξει, να πάει λίγο πιο γρήγορα, να συμμετέχει στο μάθημα πιο εντατικά. Οπότε, θα μου πεις, έτσι μου τα πες Βαγγέλη, δεν μου δίνεις απάντηση ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ιδιαίτερα τμήμα. Αλήθεια είναι, για το κάθε παιδί ξεχωριστά θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που του καλύπτει τις ανάγκες τις περισσότερες. Τις περισσότερες φορές πιστεύω ότι αυτό θα είναι το τμήμα, αλλά δεν είναι μία λύση οριζόντια, δεν είναι κάτι το οποίο ταιριάζει σε όλους. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό που θα βοηθήσει τον μαθητή να μάθει με τον καλύτερο και τον πιο ευχάριστο τρόπο και τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Πάλι μια παρατήρηση, ξέρω ότι πλατιάζω, έτσι είμαι, αν τα πούμε και από κοντά θα δείτε ότι είμαι πολυλογάς. Όταν κάνεις, για παράδειγμα, ιδιαίτερα ή τμήμα και ο μαθητής δεν μαθαίνει, πρέπει να ανακατέψεις την τράπουλα. Πρέπει κάτι να αλλάξεις. Αν όλα κυλούν ομαλά και βλέπεις εξέλιξη του μαθητή, τότε, εγώ λέω χαρακτηριστικά, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Δεν χρειάζεται να κάνεις καμία αλλαγή. Ελπίζω να βοήθησα και λιγότερο να μπέρδεψα. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!